Προς την Τρίπολη κατευθύνεται ο αυτοαποκαλούμενος Λιβυκός Εθνικός Στρατός υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ, παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις της Δύσης. Σε διάγγελμά του, ο πρωθυπουργός Φαγέζ Αλ-Σαράτζ κατηγόρησε τον στρατηγό Χαφτάρ για προδοσία και δεσμεύτηκε ότι θα απαντήσει στην πρόκληση με ισχύ και αποφασιστικότητα. Ήταν έκπληξη για μας να δούμε στρατιωτικά κινήματα υπό το Χαφτάρ μαζί με μια ρητορική που μας γυρίζει πίσω σε εποχές δικτατορίας και αυτοκρατίας. Ρίχνει τους γιους μας σε μια άγνωστη μοίρα να αποτελέσουν καύσιμα σε ένα πόλεμο χωρίς νικητή που όλοι είναι χαμένοι. Με αυτό που έκανε ο Χαφτάρ, γκρέμισε τις προσπάθειες των Λιβύων και της διεθνούς κοινότητας για ειρηνική λύση. Ηχητικό απόσπασμα που δημοσιεύτηκε φέρεται να έχει καταγράψει το Χαλίφα Χαφτάρ να δίνει εντολή κατάληψης της Τρίπολης. Μη σηκώσετε όπλα παρά μόνο ενώπιον όσων διαπράττουν αδικία και επέλεξαν την αντιπαράθεση και τη σύγκρουση. Ανοίξτε πυρ μόνο απέναντι στους ενόπλους. Όποιος πέταξε το όπλο του είναι ασφαλής. Όποιος έμεινε στο σπίτι είναι ασφαλής. Και όποιος σηκώσει λευκή σημαία είναι ασφαλής. Είναι σημαντική η ασφάλεια των πολιτών μας, η τιμή τους, η περιουσία τους, η ασφάλεια όλων των ξένων επισκεπτών κάθε εθνικότητας. Από τη Γαλλία, οι Υπουργοί Εξωτερικών των G7 δήλωσαν ότι μια στρατιωτική κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μιχαήλ Μπογκδάνοφ, επικοινώνησε με το Χαφτάρ και του τόνισε την ανάγκη να βρεθεί πολιτική λύση. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν με την εθνική διάσκεψη της Λιβύης στις 14 Απριλίου στην πόλη Γκανταμές, με στόχο τη διεξαγωγή εκλογών.